σας ρωτήσω κάτι βασικό. Εάν περιμένατε αυτή τη μεγάλη επιτυχία από το πρωινό μου. Κοιτάξτε, σε όλα τα προγράμματα όταν υπάρχει πολλή δουλειά και μακροχρόνιος σχεδιασμός, βεβαίως περιμένεις την επιτυχία. Τώρα, το μέγεθος της επιτυχίας που έχουμε συνηθίσει να το μετράμε μόνο με αριθμούς, η αλήθεια είναι ότι είναι πέρα από τις προσδοκίες μας. Παρόλο που πίστευα και πιστεύαμε όλοι στον Αντένα ότι είναι μια καινούργια πρόταση στην πρωινή ζώνη, έχει ενδιαφέροντα στοιχεία και κυρίως έχει προσωπικότητες τέτοιες που δίνουν ένα διαφορετικό τόνο, ένα άλλο βλέμμα στο τι συμβαίνει γύρω μας, είτε αυτό είναι ενημέρωση, είτε αυτό είναι ελαφρά ψυχαγωγία ή ελαφρά ενημέρωση, είτε είναι μαγειρική, είτε είναι αστρολογία, είτε είναι, αν θέλετε, lifestyle. Βέβαια, απέναντι έχουν κάνει κάποιες αλλαγές, όπως ας πούμε μια μαγειρική interactive. Δεν ξέρω, θα σκέφτεστε να κάνετε κάτι διαφορετικό, κάτι εναλλακτικό? Κοιτάξτε, είναι λογικό ο καθένας να προσπαθεί να προσφέρει το καλύτερο αυτό. Είμαι της λογικής και νομίζω το έχω πει και σε εσάς πολλές φορές. Αυτό που μας απασχολεί είναι πώς εμείς να γινόμαστε καλύτεροι από τον εαυτό μας. Οι άλλοι είναι λογικό να αντιδράσουν. Έτσι κι αλλιώς είχαν μια επιτυχημένη εκπομπή την προηγούμενη χρονιά. Είναι λογικό λοιπόν να ψάξουν να βρουν άλλες λύσεις. Εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι έχουμε ένα διαφορετικό στίγμα στην πρωινή ζώνη και αυτό με χαροποιεί πολύ και αυτό μπορώ να πω ότι το περίμενα.